Στο επίκεντρο βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες, κυρίες και κύριοι, τα τραπεζικά καταστήματα στο νόμο Εύρου. Σήμερα είχαμε την κινητοποίηση στο Τυχερό για να μην κλείσει το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιός. Ενώ είχαμε και την διαβεβαίωση ότι τουλάχιστον όσον αφορά το υποκατάστημα Εθνικής στις Σφαίρες θα παραμείνει ανοιχτό, όχι για πάντα, μέχρι τον Νοέμβριο. Μέχρι στιγμής. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιός, τον κύριο Μιχάλη Ορολογά, που τον συναντάμε μέσω Skype. Καλησπέρα σας, κύριε Ορολογά. Καλησπέρα και σε εσάς και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Σήμερα εδώ στον Εύρο είχαμε κινητοποίηση και μάλιστα μου είπατε ότι υπάρχει γενικότερα ένα τέτοιο κλίμα σε όλη την Ελλάδα. Ένα κλείσιμο υποκαταστημάτων, όχι μόνο της Τράπεζας Πειραιός, γιατί αναφέρθηκα και στην Εθνική, αλλά τουλάχιστον εσείς, οι γνώσεις αυτά που ξέρετε είναι για το δικό σας το υποκατάστημα, το δικό σας χώρο εργασίας. Τι γίνεται τελικά, θα σταματήσει, αυτό είμαστε στην αρχή. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα. Ξεκίνησε, δυστυχώς, όλο αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πέρσι τον Νοέμβριο είχαμε 47 καταστήματα με τα δίκαια, όπως θυμόσαστε καλά, με την κινητοποίηση εκεί πέρα που αναστάλλει τελικά η παύση λειτουργίας. Γενικότερα, πανελλαδικά, όλη η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε έναν αναβρασμό. Γίνονται παραστάσεις διαμαρτυρίας σε διάφορες πόλεις. Πολύ σύντομα έχουμε στη Σκίδρα, αύριο έχει στο Μουζάκι και σε διάφορες άλλες περιοχές, στη Σύφνο. Και γενικότερα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αναβρασμός από τις τοπικές κοινωνίες με ψηφίσματα, με παραστάσεις διαμαρτυρίας, με μια σειρά από κινητοποιήσεις που γίνονται τις τελευταίες μέρες και θα εντατικοποιηθούν μέχρι τις αρχές Αυγούστου που θα ολοκληρωθεί δυστυχώς αυτή η πράξη του δράματος. Δηλαδή μετά δεν θα υπάρξουν άλλα κλεισίματα υποκαταστημάτων, εννοείται? Όχι, όχι. Μετά θα περάσουμε σε μια δεύτερη φάση, η οποία θα ξεκινήσει πιθανότατα μέσα στο χειμώνα, πάλι με δεκάδες καταστήματα της Τράπεζας Πειραιός και πιθανότατα και με κάποια λιγότερα καταστήματα που θα κλείσει η Εθνική, πιθανότατα και οι άλλες τράπεζες. Πόσα καταστήματα έχουν κλείσει μέχρι στιγμής από την έναρξη? Στατιστικά μπορώ να σας παραθέσω κάποια στοιχεία, ξεκινώντας ότι το 2013 η Τράπεζα Πειραιώς είχε περίπου 1.300 καταστήματα και πληθυσμό συναδέλφων 20.000 και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι με αυτό το κλείσιμο, αν πραγματοποιηθεί, ελπίζουμε να υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις και να ανακόψουμε όλο αυτό το κύμα. Θα πάμε στα 420 καταστήματα, με ένα πλάνο να φτάσουν περίπου τα 350 καταστήματα μέχρι τις αρχές του 2022. Αυτός είναι ο στόχος της διοίκησης του Ιδρύματος. Ο στόχος και μπορεί και παρακάτω, δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά είμαστε σε μια συνεχόμενη κατρακύλα. Γνωρίζετε εσείς πώς γίνεται η επιλογή για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων? Η επιλογή βασικά είναι η πολιτική της τράπεζας, που δυστυχώς λειτουργεί αιμονικά. Αντί να δίνει πρόσβαση στις τραπεζικές εργασίες, αυτή τη στιγμή έρχεται και με την αποεπένδυση που κάνει προκαλεί ένα στραγγαλισμό. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορώ να σας τα παραθέσω, γιατί λαμβάνονται πάρα πολλοί δείκτες για το πώς θα κλείσει κάποιο κατάστημα. Αλλά σίγουρα είναι μια αιμονική τακτική της τράπεζας, η οποία συνεχίζει σε λάθος κατεύθυνση, συνεχίζει σε ένα λάθος δρόμο, σε ένα σκοτεινό μονοπάτι. Δυστυχώς η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια της και τα αυτιά της. Το ίδιο και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Βλέπουν να περνάνε το τρένο και να μην συμβαίνει τίποτα. Εδώ μιλάμε πραγματικά ότι αυτό το πράγμα δυστυχώς θα συνεχιστεί. Τώρα, όπως μου είπατε για τις σφαίρες, μπορεί να πήρε μια παράταση. Ο σκοπός είναι αυτό. Οι δημότες, οι τοπικοί άρχοντες, οι βουλευτές, οποιοσδήποτε, πρέπει να το έχουν πρώτο στην ατζέντα. Γιατί αυτό θα το βρούμε ξανά και ξανά και ξανά μπροστά μας. Ξέρετε, αν μία φορά αντιδρά ο κόσμος, οι τοπικές αρχές για κλείσιμο ενός αποκαταστήματος, άλλες τόσες 100 φορές πρέπει να αντιδράτε εσείς. Γιατί μιλάμε ότι, για να γνωρίζει και ο κόσμος, ότι αυτοί οι άνθρωποι, όταν οι εργαζόμενοι, όταν κλείνουν ένα υποκατάστημα, δεν μεταφέρονται σε κάποιο άλλο, απολύονται. Η πράξη του δράματος, η οποία μιλάμε για εθελούσιες απολύσεις, μιλάμε για μετακινήσεις εκβιαστικές. Αν δεν θέλεις από την Αλεξανδρούπολη, μπορείς να πας στην Κρήτη, στο Καστελόριζο ή οπουδήποτε. Ψίχουλα, δίνοντας 2 και 3 χρόνια εθελούσιες, αυτά είναι. Και πρέπει οι άνθρωποι που είναι 40 χρονών να πορευθούν για το υπόλοιπο επαγγελματικό τους βίο μέχρι την συνταξιοδότησή τους. Μιλάμε για μισθωτούς ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δίνουν έναν καθημερινό αγώνα
κάτω από τις πιο αντίξιες συνθήκες. Και μην ξεχνάτε ότι εδώ πέρα μιλάμε για κάθε μέρα από 2.000 και 3.000 κρούσματα μέσα σε καιρούς πανδημίας, όταν οι τράπεζες δεν κλείσαν ούτε μία μέρα, δεν κλείσαν ούτε ένα λεπτό. Και παραμένουν αυτοί οι άνθρωποι ήρωες, είναι άνθρωποι επένων, είναι άνθρωποι συγχαρητηρίων, είναι οι πρώτοι των πρώτων που κρατάνε τις τοπικές οικονομίες, που κρατάνε τις τοπικές αγορές ζωντανές. Γιατί κλείνοντας αυτά τα καταστήματα από όλες τις τράπεζες, οι τράπεζες είναι το νευρικό σύστημα της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή αποξηλώνεται το νευρικό σύστημα της χώρας, μειώνοντας συνεχεία και συνέχεια και συνέχεια τα καταστήματα. Και κυρίως όταν μιλάμε για μια παραμεθόριο περιοχή, κύριε Ορολογά, όπως είναι ακριβώς, τουλάχιστον ο Εύρος και κάποιες άλλες περιοχές φυσικά στην Ελλάδα, όπου υπάρχει και ένας πληθυσμός ο οποίος είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν το έχουν με τις γνώσεις, με την πρόσβαση στο διαδίκτυο και με τις εφαρμογές. Ακριβώς. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την τεχνογνωσία, ακτινοτρόφοι, ψαράδες, αγρότες, άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να εργαστούν στον πρωτογενή τομέα για κάποιο χρονικό διάστημα από Βαλκάνιες χώρες, από τα Σκόπια, από τη Βουλγαρία, δεξιά-αριστερά. Και δεν έχουν. Πρέπει, δηλαδή, και όλες οι τραπεζικές εργασίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν γίνονται από το PC, δεν γίνονται από το laptop, δεν γίνονται από το tablet, δεν γίνονται από το κινητό. Περίπου ένα 45% αυτή τη στιγμή των τραπεζικών εργασιών γίνεται με διαζώσεις παρουσία. Και ειδικά στις μικρές κοινωνίες, όταν γνωρίζουμε τον διευθυντή, γνωρίζουμε τον προϊστάμενο, υπάρχει και αυτό το δέσιμο, που αυτό είναι και βασικό, γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν στην τράπεζα χρόνια και έχουν και την εμπειρία, καθοδηγούν τους όχι πελάτες, είτε λέγεται προθεσμιακή κατάθεση, είτε λέγεται αμοιβαίο, είτε λέγεται κάποιο επενδυτικό προϊόν, είτε λέγεται μια εγγυητική επιστολή, το οτιδήποτε, τους κατευθύνουν και τους εμπιστεύονται. Και αυτό το έρχεται τώρα αυτό, αυτή η δαιμονική πολιτική, η αιμονική πολιτική αυτή της τράπεζας να σπάσει όλη αυτή εδώ πέρα την αλυσίδα. Και πέρα από αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν εκεί μέσα, έχουν με αξιοπρέπεια, έχουν φτιάξει τη ζωή τους κάτω από μια συγκεκριμένη, μια συγκεκριμένη διαδικασία που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι. Έρχονται σήμερα να καταργήσουν θέσεις, να τους βάλουν ανθρώπους σε αναγκαστική άδεια. Έρχονται τώρα που έχουν δώσει όλη τους τη ζωή, πραγματικά όλη τους τη ζωή. Και σίγουρα μόνο προσλήψεις δεν γίνονται, έστω από άλλα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να βρουν εργασία σε κάποια άλλη τράπεζα, έτσι. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων είναι γενικό. Ναι, είναι γενικό. Απλά στην Τράπεζα Πειραιώς, μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για 7 τράπεζες. Mm-hmm. Μιλάμε για μία bad bank. Εμείς, σαν αντιπροσωπευτικό σωματείο, έχουμε ξεκινήσει από πέρσι τον Νοέμβριο στα κόμματα με ψηφίσματα, σε διάφορους δήμους υπομνήματα που καταθέσαμε και έχουν γίνει ψηφίσματα. Σήμερα έγινε το ψήφισμα στο Δήμο Λάρισας. 19 Ιουλίου συζητιέται στην ΚΕΔΕ. ΚΕΔΕ που είναι το ανώτερο όργανο, το ανώτερο θεσμικό όργανο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό για μια τράπεζα συγκεκριμένη ή όχι, γενικότερα για είναι τις γενικότερα. Τράπεζες. Εμείς έχουμε κάνει μια περιστατωμένη έρευνα. Έχουμε κάνει ένα επώνυμα μαζί με την Ομοσπονδία που αναφέρουμε τους δείκτες, όπως σας προείπα, για τη μείωση του 60% των καταστημάτων, το 50%. Άμα θέλετε, μπορώ να σας τα αποστείλω κιόλας. Το 60% των καταστημάτων, το 55% του προσωπικού. Αριθμός τραπεζικών υπαλλήλων ανά 100.000 κατοίκους. ATM και μια σειρά από δείκτες, οι οποίοι είναι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουμε πάρει τα στοιχεία από την UNI, την Συνομοσπονδία, την Ευρωπαϊκή, και έχουμε κάνει μια εμπεριστατωμένη έρευνα τα τελευταία 6-7 χρόνια, στην οποία έχουμε καταθέσει στοιχεία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται είναι η πρώτη-τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Εδώ μιλάμε για πλήρη αποκλεισμό, κλείνοντας ένα κατάστημα στο τυχερό και λίγα χιλιόμετρα παρακάτω, σε μια άλλη χώρα βρίσκονται πόσα άλλα καταστήματα και της ίδιας τράπεζας, ακόμα και της ίδιας της τράπεζας Πειραιώς. Εδώ μιλάμε για παροδία, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές που περνάμε, γιατί είμαστε μέσα σε μια μέγενη, είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο. Αλλά είμαστε πρώτη γραμμή, η παρουσία μας στα καταστήματα είναι διάλεπτη. Όταν χρειαστεί, οποιασδήποτε δήμος χρειαστεί, κλιμάκιο του συλλόγου μπορεί να παραστεί εκεί πέρα σε οποιαδήποτε διαμαρτυρία καταστήματος, αν όποτε είναι να κλείσει. Σήμερα δεν ήσασταν βέβαια, ήταν και πολύ γρήγορο όλο αυτό το οποίο συνέβη, η αλήθεια. Βλέπετε είναι, ότι κύριε μας βρίσκει και εμάς, δηλαδή πραγματικά ένας ευθυδιασμός είναι δηλαδή μια καταιγίδα στην οποία και εμείς προσπαθούμε να αντιδράσουμε και δεν προλαβαίνουμε, γιατί, συγγνώμη για τη λέξη, τα χαστούκια πάνω το ένα μετά το άλλο. Έτσι, και σε διάφορες περιοχές της χώρας και
Αυτό το οποίο έτσι σχολιάσαμε και με τον Δήμαρχο του Σουφλίου, όπου εκεί είναι και το τυχερό που ανήκει, είναι ότι η ενημέρωση έφτασε στον Δήμο και στον Δήμαρχο μέσω πολιτών συναλλασσομένων με την τράπεζα, οι οποίοι έλαβαν κάποια email ότι το κατάστημα κλείνει την συγκεκριμένη ημερομηνία. Γνωρίζουμε, συγγνώμη για την παρέμβαση. Ναι. Γνωρίζουμε την ημερομηνία ακριβώς που κλείνει, για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε κάποιες ενέργειες πάνω σε αυτό. Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Δεν μου διαφεύγει ακριβώς, κύριε Ορολογά, αλλά σίγουρα με την. Σήμερα ήταν αρκετοί φορείς και ο Δήμαρχος και η Αντιπεριφέρεια που στήριξαν την όλη προσπάθεια. Και σίγουρα θα έρθει και σε επαφή, γιατί νομίζω ότι οι κινητοποιήσεις δεν θα σταματήσουν. Γιατί όχι. Υπήρξε μια θετική τουλάχιστον εξέλιξη όσον αφορά στις σφαίρες. Νομίζω ότι θα ελπίζουμε και για μια θετική εξέλιξη παράτασης όσον αφορά στο τυχερό. Και στα δίκαια, το οποίο το κατάστημα έχει μείνει και είναι ζωτική σημασία και στα δίκαια. Από εκεί και πέρα, εμείς καλούμε τον Δήμαρχο να επικοινωνήσει και μαζί μας. Είμαστε σε συνεχή επαφή με πολλούς δημάρχους ανά την Ελλάδα. Και τη Δευτέρα επαναλαμβάνω ότι είναι το υπόμνημα που έχει καταθέσει ο Σύλλογος στην ΚΕΡΔΕ. Θα γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση στην Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, που είναι το πανελλαδικό όργανο, το ανώτερο όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και παρακαλούμε και τον Δήμαρχο να παραθέσει τις απόψεις του. Αν θέλει, μπορεί να έρθει και μαζί μας σε κάποια επικοινωνία. Ωραία. Γιατί αυτό είναι να γίνει τη Δευτέρα. Χαρά μας να αποδοθεί λοιπόν και να γίνει και η συνάντηση και η επαφή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ρόλογα. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή εξέλιξη. Καλό βράδυ. Αυτό που θέλω να κλείνοντας να πω στους συναδέλφους μου κουράγιο, υπομονή, ψυχραιμία. Είμαστε κοντά τους, είμαστε δίπλα τους και θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.